προσευχή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Αγώνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Αγώνη καιρή, αυτή έχει φωνή. Χαιρετίζω όλα τα αδέρφια Πανταχού της ΓΕΣ. Ονομάζομαι Νικής Νικολάου, είμαι Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Οργανισμού της Ελλήνων Συνέλευσης. Το θέμα μας στη σημερινή εκπομπή είναι το μεταναστευτικό, που ήδη όπως αντιλαμβάνεστε απασχολεί σιγά σιγά ολοένα όλους τους Έλληνες πολίτες. Η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε με ένα σύντομο αφιέρωμα στα χρόνια της προσφυγιάς, όταν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στον Πόντο και γενικότερα στη Μικρά Ασία, για όλα τα εγκλήματα που έγιναν και οφείλουμε να καταδικάσουμε ως άνθρωποι στους τεράστιους Ελλάνιους προγόνους μας. Τεράστια τα εγκλήματα τότε. Εκδιώχθηκε ο Έλληνας από τον τόπο του και ήρθε ως πρόσφυγας, τουλάχιστον έτσι χαρακτηρίστηκε, στη μητέρα των μητέρων Ελλάς, όπου έχουμε τεράστιες ανακατατάξεις, τεράστια η κλοπή τότε του πραγματικού πλούτου των Ελλήνων, όπως αυτός είχε αναπτυχθεί στην Ιωνία και όλα τα σχετικά. Δεν θα μπούμε σε αυτό το θέμα σήμερα. Σήμερα θα μείνουμε στο μεταναστευτικό που λαμβάνει η χώρα στη χώρα μας, στη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Τότε εκδιώχθηκες με πόλεμο, με σφαίρες και ούτω καθεξής. Σήμερα ο πόλεμος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί πραγματικά είναι ένας πόλεμος, έχει αλλάξει μορφή. Και θα πρέπει σιγά σιγά να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει και να πάρει θέση. Γιατί όπως θα δούμε στην εκπομπή, όλοι οι μηχανισμοί που έχει ορίσει να διοικούν τον τόπο μας, έχουμε ορίσει στην ουσία να διοικούν τον τόπο μας, έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση, όπως θα δούμε από όλα τα νομικά έγγραφα τα οποία έχουν υπογράψει. Και σήμερα ο Έλληνας, τα αδέρφια μας και δύο νέοι έχουμε γίνει μετανάστες. Και βάζω τον όρο μετανάστη σε εισαγωγικά. Γιατί ο Έλληνας και δύο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ποτέ μετανάστης. Ο πλανήτης είναι ο χώρος του, είναι το σπίτι του, είναι η εστία του. Οπότε δεν έφυγε για να πάει κάπου αλλού. Άλλαξε θέση στο χώρο του. Άρα και δεν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε μετανάστη. Στα πλαίσια όμως που αντιλαμβάνεται ο κόσμος και τα σύνορα που υπάρχουν και ξεχωρίζουν τα κράτη, και αυτό το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί όπως θα δούμε έχουμε να κάνουμε με εταιρείες και δεν έχουμε να κάνουμε με κράτη, ο Έλληνας στην Ελλάδα όπως αυτός την αντιλαμβάνεται, με τα σύνορα που υπάρχει ως κράτος και ως εταιρεία, αναγκάστηκε τα τελευταία χρόνια χιλιάδες Έλληνες να φύγουν και να γίνουν μετανάστες εντός εισαγωγικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή σε άλλες χώρες που θεωρητικά έχουν μία αλφα ανάπτυξη, που εκεί βρήκε εργασία και μία διαβίωση, μία διαβίωση
ανάλογη των προσδοκιών του. Τι ήταν αυτό όμως που αναγκάστηκε να πάρει την απόφαση, ανάγκασε τον Έλληνα πολίτη να πάρει την απόφαση να φύγει από τη χώρα μας? Ήταν οι συνθήκες. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην πατρίδα μας. Για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην πατρίδα μας υπεύθυνοι είναι όλες οι διοικήσεις όμως. Γιατί οι διοικήσεις ψηφίζουν, νομοθετούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον στο κοινωνικό σύνολο που όλοι είμαστε μέλη. Και δει στη χώρα μας και δει στην Ελλάδα μας. Άρα και δεν είχες εργασία, δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, δεν υπάρχει κανένα μέλλον όπως εμείς το νοούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε. Και ο Έλληνας πολίτης πήρε την απόφαση να φύγει. Όλες οι επιχειρήσεις κλείνουν, οι μισθοί είναι σε ευτελή νούμερα που δεν μπορείς να εξασφαλίσεις τη διαβίωσή σου ως μονάδα, πόσο μάλλον να εξασφαλίσεις τη διαβίωσή σου ως οικογένεια. Αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως Έλληνες πολίτες όλα αυτά τα μνημόνια και όλες αυτές οι προτάσεις που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα αποτιθέμενο και ψεύτικο εικονικό χρέος που ποτέ δεν αποδείχθηκε, είχε ως αντίκτυπο να φύγουν πολλά αδέρφια μας στο εξωτερικό, αλλά δημιούργησε και μία άλλη διαδικασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ένα άλλο μεταναστευτικό κύμα που έρχεται σε συνδυασμό με αυτό του Έλληνα πολίτη να φεύγει. Αυτόματα έχουν ανοίξει πόρτες και εισέρχονται άλλοι άνθρωποι που διαμένουν σε άλλες χώρες στον πλανήτη. Στην αρχή χαρακτηρίστηκαν ως πρόσφυγες, ως θύματα πολέμου και τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χαρακτηρίζονται ως μετανάστες. Δεν θα πω στη διαδικασία λάθρο μετανάστης ή μετανάστης, θα μείνουμε στο μετανάστης όπως ορίζονται και χαρακτηρίζονται στην ουσία από τις διοικήσεις που έχουμε εμείς ορίσει. Για να αντιληφθούμε ακριβώς που είναι το πρόβλημα και τι θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε ως Έλληνες πολίτες και αν το θέλετε και τι θέση πρέπει να πάρουμε ως Έλληνες πολίτες αν θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλο αυτό το μεταναστευτικό ζήτημα και σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε ως Έλληνες πολίτες και μέλη αυτής της κοινωνίας. Θα δούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει προετοιμαστεί και διαμορφώνεται χρόνια τώρα. Για να αντιληφθείτε και σιγά σιγά όλοι οι Έλληνες πολίτες και την ύπαρξη, την ανάγκη της ύπαρξης των συνελεύσεων των Ελλήνων, των Ελλήνων συνελεύσεων. Γιατί ήδη αντιλαμβάνεστε ότι οριμάζουν οι πολίτες και προχωράνε δειλά-δειλά σε συνελεύσεις. Το θέμα που τους κίνησε σε αυτή τη διαδικασία είναι το μεταναστευτικό. Η Ελλήνων Συνέλευσης δομείται τέλη του 2014, αρχές του 2015 σε τοπικούς αυτόνομους οργανισμούς. Και θα δούμε σιγά σιγά και τη σημασία της, για ποιο λόγο αναπτύσσεται και δημιουργείται ακριβώς έτσι, για να δούμε και το σχεδιασμό πώς ακριβώς έχει σχεδιαστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνδυασμό με τις διοικήσεις μας για να έχουμε σήμερα αυτές τις συνθήκες που διαβιώνουμε όλοι εμείς. Κρατάω στα χέρια μου το αριθμό φύλλο 91, ένα ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλο 91, 22 Μαΐου του 2018. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας είναι ο νόμος υπαριθμός 4540 προς τις διατάξεις της οδηγίας του 2013, κάθετος 33, Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου του 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των ετούντων διεθνή προστασία. Της ελληνικής νομοθεσίας 15 Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συνομβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης τροποποίησης διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις. Άρα και μιλάμε για το 2014. Πέρασε με νόμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα υπόλοιπα χρόνια που ακολουθούν μέχρι και σήμερα στην ουσία είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στα πρότυπα και στα πλαίσια που όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να δούμε ότι δεν έχει καμία σημασία ποια διοίκηση είναι στη χώρα μας,
η Ελλάδα έχει εταιρική μορφή σήμερα. Όποια διοίκηση και να ήταν στο τιμόνι, απλά προσαρμόζει την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απόφαση του Κοινοβουλίου στην χώρα μας. Και θα το δούμε στη συνέχεια πώς αποδεικνύεται επακριβώς. Γιατί και το καλοκαίρι, εάν θυμάστε, είχαμε εθνικές εκλογές. Προχωράμε στο άρθρο 2. Μια και είναι αυτό που απασχολεί σήμερα τον Έλληνα πολίτη, η διαμονή και η εγκατάσταση των μεταναστών. Αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, άρθρο 2, για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί. Α. Αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Είναι η αίτηση παροχής προστασίας από το ελληνικό κράτος που υποβάλλει πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, με την οποία ζητά την αναγνώριση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του πρόσφυγα ή τη χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενέβης της 28 Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων. Άρα και εδώ αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι ίδιοι μέσα από τους θεσμούς που έχουμε ορίσει, καλός ή κακός, νομίμως ή παρανόμως, αν έχουν συσταθεί η Βουλή σε σώμα, εάν ορθώς είναι αυτή η Βουλή, αν ορθώς ψηφίστηκαν με τα ποσοστά που λένε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες αυτοί οι κομματικοί σχηματισμοί να είναι σήμερα στη Βουλή μας, είναι ένα άλλο θέμα που θα το δούμε σε άλλες εκπομπές. Πάντως, ο πολίτης τρίτης χώρας, εάν θα γεννήσει, ζητά την αναγνώριση στο πρόσωπό του της ιδιότητας πρόσφυγας, που δίνει ο μηχανισμός που έχουμε εμείς ορίσει. Άρα και ο μηχανισμός που έχουμε ορίσει και στην ουσία εκφράζει το σύνολο των πολιτών μας, γιατί εμείς τον ορίσαμε, είναι ένα θεσμικό όργανο δικό μας, στο δικό μας κοινωνικό σύνολο, είτε το είπαμε Ελλάδα είτε οτιδήποτε άλλο, υπάρχει μια δομή διοίκησης. Η διοίκηση τον χαρακτηρίζει ως πρόσφυγα και ο καθεξής. Οπότε, επί του συγκεκριμένου νόμου και συγκεκριμένης νομοθεσίας και έχει και συγκεκριμένες παροχές, όπως στο ΙΤΑ, υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν χαρακτηρίζονται υλικές συνθήκες υποδοχής, είναι οι συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού σε είδος ή υπομορφή οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων, ή συνδυασμό των τριών, καθώς και ένα βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα. Θήτα, κράτηση. Είναι ο περιορισμός σε ειδικό χώρο που επιβάλλεται από κρατική αρχή σε ετούντα με αποτέλεσμα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του προσώπου. Γιώτα, κέντρο φιλοξενίας είναι κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για την ομαδική φιλοξενία ετούντων και ασυνόδευτων ανηλίκων. Μας λέει και στο άρθρο 7 ότι οι ετούντες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια ή στην περιοχή που τους ορίζεται με κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο περιορισμός της ελευθερίας κυκλοφορίας εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής δεν φύγει την αναπαλωτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και δεν εμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος. Βλέπουμε δηλαδή ότι το θέμα σήμερα στην κοινή γνώμη έχει περάσει και υπάρχει μια αντίδραση των πολιτών για το πού θα εγκατασταθούν, εάν δηλαδή δημιουργηθούν hot spot και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι οι Δήμοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίων δικαίων, ο Δήμος είναι κράτος στην ουσία και όλοι οι Δήμοι μαζί στην ουσία συνθέτουν την Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά Δήμο με Δήμο σύνορα δεν υπάρχει. Ο μετανάστης δεν είναι ένα δέντρο που θα το φυτρώσεις κάπου και θα το απαγορεύσει να πάει σε έναν άλλο Δήμα. Δήμο, μπορεί να κινείται οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια. Ο μόνος που θα μπορέσει να του το περιορίσει είναι η απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Α, και εφόσον βέβαια διασταυρωθεί σε έναν άλλο Δήμο, τι ακριβώς κάνει εκεί και ούτω καθεξής. Αλλά μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο πολίτης αυτός που θα εισέλθει ως μετανάστης, ανεξάρτητα το πού θα εγκατασταθεί, μπορεί να κινείται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Φεύγουμε από τον νόμο
αριθμό, το νόμο 4540 και τεύχος πρώτο, το αριθμό φύλου του αριθμό φύλου 91, το συγκεκριμένο ΦΕΚ, που αναρτήθηκε στις 22 Μαΐου του 2018, και θα προχωρήσουμε τώρα στις 19 Ιουλίου του 2018, τεύχος πρώτο, αριθμός φύλου 133. Σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα είναι ο νόμος υπαριθμός 4555 και είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμβάθυνση της δημοκρατίας, ενίσχυση της συμμετοχής, βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόγραμμα Κλισθένης. Ο Κλισθένης στην ουσία παίρνει τη σκυτάλη από τον νόμο του Καλλικράτη. Και όλες οι τροποποιητικές διατάξεις, άρθρα και νόμοι που έχει εδώ το νόμος που έχω μπροστά μου, στην ουσία είναι μια εξέλιξη του νόμου του Καλλικράτη και πήρε την ονομασία Κλισθένης. Το ΦΕΚ που κρατάω στα χέρια μου έχει δημοσιευτεί 19 Ιουλίου 2018. Και είναι το αριθμό φύλου 133. Και γιατί το λέω αυτό. Θα διαβάσω το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, που είναι το άρθρο 79. Σήμερα βλέπουμε δηλαδή όλους τους δημάρχους, μάλλον βλέπουμε τους πολίτες να πιέζουν τους δημάρχους, ενώ οι δήμαρχοι και οι τοπικοί άρχοντες, εντός εισαγωγικών, έχουν ήδη συμφωνήσει και έχουν κάνει ήδη τις απαραίτητες κινήσεις για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Στο συγκεκριμένο νόμο στον Κλισθένη ορίζεται και η εποπτεία που έχουν οι δήμαρχοι σε συνδυασμό με τις περιφέρειες για να μπορούν να εκτελούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε υψηλότερα κλιμάκια. Το άρθρο 79 είναι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, αντικατάσταση του άρθρου 78 του νόμου 3852 κάθετος του 2010, είναι ο Καλλικράτης. Άρθρο 78. Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Άρα και το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει απόφαση και συγκροτείται το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Το αντιλαμβάνεστε συνέλληνες. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελούνται από 11 μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 5 εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου. Αν υπάρχουν αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του οικείου Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί 5 από τους φορείς αυτούς να ορίσουν από έναν εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που ελείπουν οι φορείς του προηγούμενου εδαφείου στο επίπεδο του Δήμου, ή αυτή είναι λιγότερη από 5, το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί επιπλέον και έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων, που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το καταστατικό τους στην οικία περιφέρεια, να ορίσει έναν εκπρόσωπό του. Στην περίπτωση που ελείπουν τέτοιοι φορείς στην οικία περιφέρεια, ή αν και μετά τον ορισμό του εκπροσώπου τους δεν συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των 5 εκπροσώπων φορέων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί επιπλέον την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων, που δραστηριοποιείται κατά το καταστατικό της σε εθνικό επίπεδο, να ορίσει τους υπολοιπόμενους εκπροσώπους μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των 5 εκπροσώπων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται τυχόν αντικατάσταση ή αναπλήρωση των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι προέρχονται από τους αναγνωρισμένους φορείς. Με την ίδια απόφαση, εδάφιο 3,
Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος του Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κατά προτεραιότητα ως μέλη αλλοδαπή Δημοτικού Σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανώτερα συμβούλια είναι τιμητική και άμυστη. Στις συνεδριάσεις, λέει στο εδάφιο 6 του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, καλείται υποχρεωτικά ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ενώ είναι δυνατόν να καλούνται οι εκπρόσωποι των κατά περίπτωση αρμόδιων κρατικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα υποστήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων. Άρα συνέλεσμε σε αυτό το σημείο, μιλάμε για το 2018. Χρήση μελέτης, όλος ο νόμος του Κλισθένη και του Καλλικράτη, για να δούμε σε συνδυασμό και σε επόμενες εκπομπές θα συνδυαστούν αυτά, γιατί σήμερα ανοίγει στην ουσία το μεταναστευτικό μέσα από αυτή την εκπομπή, για να δούμε και τι κινήσεις έχουν γίνει από μεριάς Ελλήνων Συνέλευσης σε ένα χρονικό που ίσως ο πολίτης να μην ήταν τόσο όριμος για να αντιληφθεί, αλλά όλα συναντιόνται τώρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν ήδη αποφασίσει. Ήδη έχουν αποφασίσει την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Δεν σε ρώτησε κανένας Έλληνα πολίτη. Οι μηχανισμοί ήδη έχουν αποφασίσει και έχουν ορίσει και το πλαίσιο ένταξής τους. Έχουν ορίσει ήδη και το συμβούλιο τους που μετέχει στα δημοτικά συμβούλια. Βλέπουμε δηλαδή στη χώρα μας αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχει ο Έλληνας πολίτης που στην ουσία είναι ο ιδιοκτήτης. Στην ουσία είναι ο ιδιοκτήτης της χώρας. Και όλοι οι θεσμοί που εκπροσωπούν αυτόν, αλλά και όλοι οι μηχανισμοί υπηρετούν αυτόν και το συμφέρον του ιδιοκτήτη. Αμή τι άλλο. Ο ιδιοκτήτης όμως βάζει τα δεδομένα στο τραπέζι που έχει για να ζήσει και όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που είναι αντίπαλός του, βλέπε ένφια, και όλες αυτές τις φορολογίες που δεν μπορεί ο Έλληνας να τα απεξέλθει, βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία που εκτελείται εις βάρος του Έλληνα. Και από την άλλη υπάρχει μια άλλη ταχύτητα που εισέρχονται άνθρωποι στη χώρα μας ως μετανάστες που έχουν σπίτι, ρεύμα, μισθό, τροφή, ρουχισμό και ούτω καθεξής. Και χρηματοδοτούνται από τα δικά μας ταμεία. Άρα η μητέρα των μητέρων Ελλάς δεν είχε χρήματα για να ταΐσει τα παιδιά της, για να μην τα αφήσει να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν είχε χρήματα για να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που ο Έλληνας θα μπορούσε να εργαστεί και να προσφέρει δημιουργικά στη χώρα του και στην πατρίδα του. Οπότε τον άφησε να φύγει. Και από την άλλη, ενώ άνοιξε την πόρτα για να φύγει ο Έλληνας, άνοιξε μια άλλη πόρτα για να εισέλθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα μαζί τους. Γιατί αντιλαμβανόμαστε πλέον όρημα ότι είναι ένα πιόνι στην ουσία ενός παγκόσμιου μηχανισμού που στην ουσία το εκμεταλλεύεται και εισέρχεται στη χώρα μας και έχουμε στην ουσία μια αντικατάσταση πληθυσμών, αν αποτυπώσουμε με ακρίβεια και τα νούμερα όλων των αδερφών που μετανάστευσαν και όλων αυτών των ανθρώπων που εισέρχονται ανά χιλιάδες όλα αυτά τα χρόνια. Άρα οι ίδιοι από το 18 έχουν αποφασίσει την ένταξή τους. Μένουμε στο 19 εβδόμου του 18 και σήμερα θέλω να θυμηθείτε προεκλογικά, που το είχαμε δείξει σε εκπομπές, το σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τι αναφέρει προεκλογικά. Βάλτε σε παρακαλώ λίγο, Γέννη. Έχουμε ακόμα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και δικιά μου πρόθεση, δικιά μου βούληση είναι να δημιουργήσω ένα μουσουλμανικό συμβούλιο παρά το πρωθυπουργό, ώστε η μειονότητα να μπορέσει να έχει επίσημη έκφραση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και ο διάλογος αυτός κεντρικής πολιτείας με μειονότητα να αποκτήσει θεσμικά χαρακτηριστικά. Να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, να τους παρακολουθούμε και να τους υλοποιούμε στη συνέχεια. Θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορώ να κάνω για να συνεχίσω μια πολιτική την οποία ξεκίνησε
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σπάζοντας ταμπού και προκαταλήψεις δεκαετιών. Μια πολιτική όμως η οποία σήμερα που ζούμε τη ριζοσπαστικοποίηση θρησκευτικών πληθυσμών σε όλα τα μέρη του κόσμου αποδεικνύεται πόσο σοφή ήταν. Και σε συνεργασία με τις περιφερειακές διοικήσεις, με τους δήμους, με τους τοπικούς δημάρχους, τους τοπικούς άρχοντες, να μπορούμε αυτήν την πολιτική να την υλοποιήσουμε με την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Όπως αντιληφθήκατε, η συνέντευξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη γίνεται το 2019. Είπε κάτι διαφορετικό, είπε κάτι άλλο από αυτό που είναι ήδη ψηφισμένο και αναρτημένο στο ΦΕΚ με αριθμό φύλου 133 στις 19 Ιουλίου του 2018. Το μόνο διαφορετικό, είπε, είναι το Συμβούλιο παρά τον Πρωθυπουργό. Άρα και κάνουμε και ένα βήμα παραπέρα. Δεν μένουμε μόνο στο Συμβούλιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε και παρά τον Πρωθυπουργό. Και το χαρακτηρίστε ως μουσουλμανικό. Μπαίνει και το δόγμα μέσα και θα δούμε σε άλλη εκπομπή. Γιατί δεν θέλω να κουμπίσω ακόμα αυτό το κεφάλαιο. Για να δούμε και τη στάση του δόγματος που επικράτησε στη χώρα μας. Ποια είναι. Δεν θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Μένουμε στο νομικό πλαίσιο. Που στην ουσία ορίζει μια πραγματικότητα. Μιλήστε με νομικούς, μιλήστε με δικαστές, μιλήστε με όλους τους μηχανισμούς του κράτους μας, ότι ο νόμος στην ουσία αποτυπώνει μια πραγματικότητα που μπορεί να διαμορφώσει ο νόμος. Ο νόμος διαμορφώνει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα εδώ έχει διαμορφωθεί, έχει ψηφιστεί και έχει αναρτηθεί και δηλώνει ξεκάθαρα την θέση των δημάρχων και των θεσμών μας και των 300 που είναι στην ουσία μέσα στη Βουλή και ούτω καθεξής. Προχωράμε 24 Δεκεμβρίου του 2018, τεύχος πρώτο, αριθμό φύλου 218. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εκδόθη με τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1. Τροποποίηση του νόμου 4375 κάθετος του 2016, ΦΕΚ Α, αριθμός φύλου 51. Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα. Αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των περιφερειακών υπηρεσιών της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτόν. Η καταλληλότητα των ανωτέρων χωρών βεβαιώνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία δύναται να ενεργεί και σε συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία τοπικής αρμοδιότητας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να ανατίθεται η δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχείριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων σε άλλους φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμούς ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως από την 1η-9η του 2019. Και στις περιπτώσεις που αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθίσταται η Διεύθυνση Προστασίας Ετούντων Άσυλο του άρθρου 23 του Ποινικού Δικαίου 122 κάθετος 2017. Και στην περίπτωση αυτή η καταλληλότητα των προσχρήσεων ακινήτων βεβαιώνεται βάσει της τουριστικής ή πολεοδονομικής νομοθεσίας. Έχει σημασία που το τονίζει τουριστικής ή πολεοδονομικής νομοθεσίας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι ένα κατάλημα με την έννοια της μπαράγκας, της σκηνής και δεν ξέρω κι εγώ τι. Περιφράξαμε ένα οικόπεδο και βάλαμε 15-20 σκηνές μέσα. Σημαίνει ότι υπάρχει μια καταλληλότητα με μια αξιοπρεπή διαβίωση του μετανάστη που στην ουσία ίσως να είναι και σε ένα άλλο επίπεδο με τη διαβίωση που έχει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα.
Και θα δούμε πώς συνδυάζεται αυτό με πολιτικές που δρούν μέσα στη χώρα μας, που στην ουσία δεν αντιλαμβάνονται το επίπεδο διαβίωσης των μεταναστών που ακριβώς είναι και το ψευδώς το διαμορφώνουν κάπως αλλιώς. Θα το δούμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Άρα και εδώ αντιλαμβάνεστε ότι ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιεί κάθε κατάλληλη εγκατάσταση. Άρα για σε ένα Δήμο, σήμερα Λινά μου, πας στο Συμβούλιο, στο Λαϊκό Συμβούλιο, εκφράσεις αντιδράσεις σου γιατί καλώς, ορθώς πρέπει να το πράξεις. Και ορθώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι αν δεν μπορέσει να εγκαταστείς ένα hot spot, ίσως να μην έχει και την υποδομή να το κάνει, μπορεί να μισθώσει ακίνητα. Ήδη τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Κινέζοι ως επί των πλήστων έχουν αγοράσει ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων και συνεχώς αγοράζουν. Ο Έλληνας πουλάει και κάποιος άλλος αγοράζει. Που και για να πουλήσεις σήμερα, Έλληνα πολίτη μου, για να μπορέσεις στην ουσία να επιβιώσεις στη χώρα σου, πάλι ευθύνονται όλες αυτές οι διοικήσεις, γιατί αυτές διαμόρφωσαν αυτό το περιβάλλον που διαβιώνεις και καλείσαι ως έσχατη λύση για να επιβιώσεις, να πουλήσεις το χωράφι σου, το σπίτι σου και ούτω καθεξής. Είτε για να μείνεις εδώ, είτε για να φύγεις στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Άρα και αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και σε αυτό το θέμα πάλι έχει φύγει ο έλεγχος από τη χώρα μας. Πολλά ακίνητα έχουν περάσει σε άλλα χέρια. Οπότε μικρή σημασία έχει για τους διοικούντες αν αντιδράσεις εσύ Έλληνα πολίτη με το να πας σε μια λαϊκή συνέλευση όπως αυτές που γίνονται στους Δήμους να εκφράσεις το πρόβλημά σου. Βλέπουμε ότι όλα έχουν χαραχτεί και όλα εκτελούνται χρόνια τώρα. Το σημαντικό όμως με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζεται η ωριμότητά σου. Αρχίζεις και οριμάσεις και αντιλαμβάνεσαι πραγματικά τι συμβαίνει στη χώρα σου. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι πόσο σημαντικές είναι οι Ελλήνους συνελεύσεις που αναπτύσσονται στην ελληνική επικράτεια ως τοπικοί αυτόνομοι οργανισμοί και καλούν όλους τους Έλληνες πολίτες να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι αυτοί οι θεσμοί έχουν πάρει θέση. Ο νόμος που ψηφίστηκε και πέρασε από τη Βουλή είναι μια συγκεκριμένη και απόλυτη θέση δικιά τους. Και αυτή η θέση εφαρμόζεται στην κοινωνία μας. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Αλλά στην ουσία αυτοί υπηρετούν εμάς. Σήμερα, Έλληνα πολίτη, πρέπει να αντιδράσεις και να αναζητήσεις την πραγματική και μοναδική λύση που έχεις. Που είναι μόνο μέσα από την ένωσή σου, ως Έλληνα όμως, αυτόχθονος κυρίαρχος ηθαγενής που είσαι. Και γίνεται μόνο μέσα από τις Ελλήνων συνελεύσεις που πραγματικά έχουν στερεωθεί, έχουν στηθεί όλες αυτές οι βάσεις και τα θέμελα με πραγματικές, απόλυτες, δικές σου αλήθειες και έχουν εμφανίσει ένα τεράστιο, πραγματικό και μοναδικό πλούτο όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουν πάρει και μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις διοικήσεις, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας συνεχώς όλους αυτούς τους νόμους και όλα αυτά τα εγκλήματα που στην ουσία εκτελούν και διαπράττουν εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Φεύγουμε από τους νόμους και προχωράμε για να δούμε ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Απλά κορυφώνεται και αναπτύσσεται σε όλη την επικράτεια πια. Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο απροχώρητο και πια αντιδρά. Θα πάμε στις δράσεις του Δήμου Αθηναίων για τη διαχείριση του προσφυγικού. Κρατώ ένα δημοσίευμα στα χέρια μου. Ιούνιος, 20 Ιουνίου του 2019. Είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων στις 20 Ιουνίου και βρίσκει για μια ακόμη χρονιά τον Δήμο Αθηναίων στην πρώτη γραμμή διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος με γνώμονα το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με σταθερό στόχο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και της ζωής των κατοίκων της. Με στρατηγικό σχέδιο και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δράσεις ήδη από το 2015, όταν η Αθήνα άρχισε να υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ο Δήμος Αθηναίων διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
για προσωρινή στέγη και ένταξη συνεργαζόμενο στενά με ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς και οργανισμούς και πρωτοστατώντας σε δίκτυα πόλεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για το ρόλο της Αθήνας στη διαχείριση του προσφυγικού. Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης τιμήθηκε με έπαινο ως Δήμαρχος του Κόσμου για το 2016. 15.000 άνθρωποι έχουν φιλοξενηθεί ως σήμερα στη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα. 5.266 πρόσφυγες έχουν διαμείνει στα 320 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, από τους οποίους οι 2.055 έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 1.000 παιδιά προσφυγικών οικογενειών έχουν συμμετάσχει σε δράσεις των ανοιχτών σχολείων του Δήμου Αθηναίων. 95 οργανώσεις και φορείς συντονίζονται από το Δήμο Αθηναίων μέσω του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών. Κάπου αναφέρει και τα ακίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή της κρίσης, διαπιστώνοντας σοβαρότητα του ζητήματος, ήταν ο πρώτος Δήμος που συνέστησε αντιδημαρχία για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ενώ τον Αύγουστο του 2015 διέθεσε 37 στρέμματα στον Ελαιώνα, όπου δημιουργήθηκε η πρότυπη δομή φιλοξενίας, στην οποία φιλοξενούνται σήμερα 1.700 πρόσφυγες και από την οποία ως σήμερα έχουν περάσει συνολικά περίπου 15.000 άνθρωποι σε μεγάλο ποσοστό παιδιά. Ο Δήμος συμμετείχε πρώτος στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης προσφύγων σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Θα δούμε τι είναι ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, ακόμα και για τους πρόσφυγες, στη συνέχεια της εκπομπής. Και υιοθέτησε πρώτος σύγχρονες πρακτικές κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης των προσφύγων. Τόνισε ο Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Συνολικά στο Δήμο Αθηναίων λειτουργούν οι παρακάτω δομές και προγράμματα φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης προσφύγων. Κέντρο ένταξης μεταναστών από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2018. Λειτουργεί στο ισόγειο της Οδού Μεζόνος το Κέντρο ένταξης μεταναστών, που αποτελεί τμήμα των κέντρων κοινότητας. Το ΚΕΜ παρέχει πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες και τους παραπέμπει σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό, 4 διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με γνώσεις, 2 νομικούς συμβούλους, 1 κοινωνιολόγο και 1 σύμβουλο απασχόλησης. Στο ΚΕΜ πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις που περιλαμβάνουν μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και γονείς, συμβουλευτική και δράσεις προώθησης στην απασχόληση μαθήματα απολογιστών. Πρόγραμμα στέγασης ετούντων ασύλων. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν ο πρώτος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που αντιλήφθηκε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος. Από το Μάρτιο του 2016, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, δραστηριοποιείται με προγράμματα στέγασης μέσω ενοικίασης διαμερισμάτων, συμβάλλοντας στην αξιοπρεπή στέγαση και διαβίωση των ετούντων άσυλο, καθώς και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. Το πρόγραμμα παροχής στέγασης και υπηρεσιών για ετούντες άσυλο υλοποιείται από την ΕΑΤΑ σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αστεία και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί έως σήμερα 5.266 οφειλούμενοι από πολλές χώρες και έχουν φιλοξενηθεί σε 312 μισθωμένα διαμερίσματα. Η φιλοξενία σε 320, μας λέει παρακάτω, εξοπλισμένα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων και συνεργαζόμενων Δήμων Ζωγράφου, Άγιος Δημήτριος, Νέα Σμύρνη, Ταύρος, Μοσχάτο, Περιστέρι, Εγάλεο, Καλυθέα, Ταύρος, Μοσχάτο. Η κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών διαβίωσης με την παροχή επιδόματος για κάθε άτομο ή οικογένεια μέσω χρεωστικών καρτών. Εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, ψυχοκοινωνική στήριξη από κοινωνικούς επιστήμονες, διερμηνείς, διαχειριστές διαμερισμάτων, ψυχολόγους, ψυχίατρους, νοσηλευτές, χρεωστικές κάρτες. Αυτό είναι το πρόγραμμα που καλύπτει το πλαίσιο του προγράμματος, όπως ακριβώς τι ανάγκες καλύπτει για τους πρόσφυγες παύλα μετανάστες. Χρεωστικές κάρτες για την κάλυψη των βασικών αναγκών της κάθε οικογένειας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι παροχές που δεν τις είχε ποτέ ο Έλληνας πολίτης. Γι' αυτό άλλωστε αναγκάστηκε να φύγει.
Κέντρο συντονισμού για θέματα μεταναστών και προσφύγων, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βλέπουμε και το ρόλο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Δημιουργήθηκε το Κέντρο συντονισμού για θέματα μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Αθηναίων. Με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα του Σταύρος Νιάρχος δημιουργήθηκε αυτό. Στόχοι του κέντρου είναι ο συντονισμός των φορέων που ασχολούνται με το προσφυγικό και η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ένταξη των μεταναστών και η διαμόρφωση ενός μηχανισμού ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών προσφυγικών κρίσεων. Άραγε βλέπουμε μια στρατηγική ένταξη των μεταναστών που μετέχουν όλοι οι Ελληναπολίτες. Όλες αυτές οι ΜΚΟ και όλα αυτά τα ιδρύματα δεν μίλησαν όταν εσύ καλέστηκες να φύγεις από τη χώρα σου. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εδώ στο μεταναστευτικό, παίρνει θέση. Αντιλαμβανόμαστε και τι έργο εκτελούν όλα αυτά τα ιδρύματα. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων, από το 2011 λειτουργεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών της Αθήνας. Ο νόμος που διάβασα νωρίτερα είναι του 2018. Ναι, αλλά ο νόμος του Καλλικράτη προϋπάρχει. Είναι του 2010. Οπότε έχουμε από το 2011 λειτουργεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών της Αθήνας. Το πρώτο και μεγαλύτερο της χώρας. Το οποίο συνεδριάζει σε μηνιαία βάση. Εκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες κοινότητες μεταναστών στην Αθήνα, καθώς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και ΜΚΟ προάσπισης ανθρώπινων δικαιωμάτων ως συνεργαζόμενα μέλη. Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων προσφέρει ανοιχτά σε σίτιο, χωρίς διακρίσεις και όλα τα σχετικά. Job Center. Μία από τις βασικές αρχές της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων είναι η ολιστική προσέγγιση των αναγκών των συμπολιτών μας και η ενίσχυσή τους μέσω της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς είναι απαραίτητη για την πρόσβασή τους σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα πλήρη πρόγραμμα ένταξης των μεταναστών, δωρεάν, ότι δεν πληρώνουν αυτοί, χρηματοδοτούμενο είναι από τα δικά μας ταμεία και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουσία, για να ενταχθούν στη χώρα μας και στην ουσία να αντικαταστήσουν. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε δύο ταχύτητες. Είναι μια μερίδα ανθρώπων που πληρώνεται και παρέχονται όλα δωρεάν, και ο ιδιοκτήτης, ο Έλληνας πολίτης, πρέπει να πληρώνει και να απομίζεται όλο αυτό το βάρος της εφορίας και ούτω καθεξής, όλων των φορολογικών διατάξεων και όλων των νομοθεσιών που στην ουσία έρχονται για να πάρουν χρήματα από αυτόν. Ο Έλληνας πολίτης συντηρεί όλον αυτόν τον μηχανισμό και υπάρχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων που ζει στην ουσία εις βάρος του Έλληνα πολίτη σε μια άλλη ταχύτητα. Φεύγουμε από το Δήμο Αθηναίων για να δείξουμε ότι αυτό συμβαίνει ήδη και απλά προχωράει και αναπτύσσεται σε όλη την επικράτεια. Ήδη από το 2011 έχουμε Συμβούλιο Ένταξης. Ήδη αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, γι' αυτό ήταν και η ανάγκη να δημιουργηθεί Ελλήνων Συνέλευσης. Έχει την μορφή εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι ΜΚΟ, αλλά είναι η δικιά σου ΜΚΟ Έλληνα πολίτη. Αντιλαμβάνεστε ότι για να περάσουν όλες αυτές οι ΜΚΟ στη χώρα μας και να μπορούν να εκτελούν όλα αυτά τα σχέδια που στην ουσία είναι απέναντι στον Έλληνα πολίτη και στα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για όλες αυτές τις ΜΚΟ. Στο ίδιο λοιπόν νομικό πλαίσιο που δομήθηκε για αυτούς τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που σήμερα μετέχουν στα συμβούλια του Δήμου μας, που σήμερα έχουν δικαιώματα, έρχεται η Ελλήνων Συνέλευσης, ο δικός σου οργανισμός, ο δικός σου τοπικός αυτόνομος οργανισμός, που σε καλεί να ενωθείς στα δικά σου τοπικά συμβούλια για να πάρεις μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχουν ορίσει όλες αυτές οι τοπικές διοικήσεις που υπηρετούν εμάς. Νόμιμα, πολύ συγκεκριμένα, με μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Θα δούμε τώρα το μήνυμα του Γκουτιέρεζ την ίδια μέρα, Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων. Είναι το μήνυμα του Γκουτιέρεζ για την Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
Τον ανθρωπισμό των χωρών που φιλοξενούν τους πρόσφυγες ακόμη και όταν παλεύουν με τις δικές τους οικονομικές προκλήσεις και τις ανησυχίες τους για ζητήματα ασφαλείας, αναγνωρίζει σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτιέρες. Υπογραμμίζει μάλιστα πως αυτό που χρειάζονται περισσότερο και επιγόντως οι πρόσφυγες είναι ειρήνη. Μια ειρήνη που κανείς όμως δεν μας είπε ποιος χρηματοδότησε όλους αυτούς τους πολέμους και από πού χρηματοδοτούνται όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Μέχρι και σήμερα εμφανίζουν όλους αυτούς τους λαούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται σήμερα και στη χώρα μας ως παύτοχους, φτωχούς, πεινασμένους, δίχως πλούτο και ούτω καθεξής. Στην ουσία είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει εκτελεστεί στη χώρα τους, που δεν αντικατοπτρίζει όμως την πραγματικότητα εάν εστιάσουμε στα ταμεία των χωρών αυτών και το τι ακριβώς έχει τα κέρδη όλων αυτών των χωρών όντας μέλη σε παγκόσμιες συμφωνίες και δει στον ΟΗΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα, αυτή την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων οι σκέψεις μου είναι πάνω από 70 εκατομμύρια γυναίκες, παιδιά και άνδρες πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους που αναγκάστηκαν να δραπετεύσουν από τον πόλεμο, τις συγκρούσεις και τις διώξεις. Αυτό είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός, διπλάσιος από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Σημειώνει ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, περισσότεροι από τους βία εκτοπισμένους προέρχονται από λίγες μόνο χώρες, Συρία, Αφγανιστάν, Νότιο Σουδάν, Μαϊνμάρ και Σομαλία. Τους τελευταίους 18 μήνες, εκατομμύρια άλλοι έχουν τραπεί σε φυγή από τη Βενεζουέλα. Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε την ανάγκη σύνδεσης της φιλοξενίας του με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και παρατήρησε πως είναι λυπηρό το ότι δεν ακολουθούν όλοι το παράδειγμά τους. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ακαιρεότητα του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, διαμήνυσε. Περαιτέρω, ο κ. Γκουτιέρες αναφέρει πως το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο προσφέρει ένα σχέδιο για μια σύγχρονη απάντηση στο προσφυγικό ζήτημα και προσθέτει ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στην εκστρατεία της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και κάνουν βήματα μεγάλα και μικρά με ομοψυχία με τους πρόσφυγες. Θα κάνεις και εσύ ένα βήμα με τους πρόσφυγες, καταλήγει το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Κανείς δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα που καλείται κάποιος άνθρωπος να αφήσει τον τόπο του και να φύγει κάπου αλλού, όταν είναι πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τις τοπικές διοικήσεις των χωρών. Ακόμα και το περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί και η κατάσταση που επικρατεί, αν είναι εμπόλεμη και ούτω καθεξής, κάποιος το χρηματοδοτεί και έστησε αυτό το σκηνικό, οπότε να εμφανίζεται το πρόβλημα και να στηθεί στη συνέχεια άλλο το νομικό πλαίσιο που θα ανοίξει τους δρόμους σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον χώρο τους, τον τόπο τους ή ακόμα να βρεθεί και ο μηχανισμός που θα τους χρηματοδοτήσει για να φύγουν και να έρθουν στην περιορισμένη περίπτωση στη χώρα που έχουν στοχεύσει, που είναι η μητέρα των μητέρων Ελλάς. Και πραγματικά βιώνουμε τεράστιες στιγμές. Όλα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ξεκίνησαν από εδώ, από τη χώρα μας. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον ξεριζωμό που υποστήκαμε εμείς και οι προγονείς μας από τη Μικρά Ασία και σήμερα λαμβάνει χώρα στη χώρα μας με διαφορετική μορφή. Όλα από εδώ ξεκίνησαν και όλα από εδώ θα τελειώσουν. Ο μόνος που πρέπει να πάρει θέση, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι όλοι έχουν πάρει θέση, οι θεσμοί σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας, αλλά σε επίπεδο παγκόσμιο έχουν πάρει θέση και είναι απέναντι στον άνθρωπο. Ο Γκουτιέρες είναι Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Μίλησε για πόλεμο, λες και όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι θεσμοί παγκόσμιοι δομήθηκαν απλά να υπάρχουν και απλά να έχουν πρόσβαση στον πλούτο των ανθρώπων και να τον διαχειρίζονται όπως αυτοί θέλουν. Δεν δομήθηκαν για να ευημερούν σε μια διαδικασία ο άνθρωπος να βιώνει αξιοπρεπώς, να ανελίσσεται συνεχώς η τοπική κοινωνία και το σύνολο των κοινωνιών που διαβιώνει ο άνθρωπος, αλλά στην ουσία να μην υπάρχει και πόλεμος, να μην υπάρχει και τίποτα, να υπάρχει μόνο πλούτος. Πάμε στο Παγκόσμια Ταμεία που κρατάω στα χέρια μου, που υπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, γιατί μίλησε για οικονομικές καταστάσεις που επικρατούν σε κάποιες χώρες
που καλούνται όλοι να φύγουν, να πάνε να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή κάπου αλλού. Ανοίγω τυχαία στη Σομαλία, κεντρική τράπεζα της Σομαλίας έχει 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κεντρική τράπεζα της Σομαλίας. Αν πάω στη Συρία, κεντρική τράπεζα της Συρίας, το account number είναι 151-114-11-14, μιλάμε για 500 δις δολάρια στην τράπεζα την κεντρική της Συρίας, που ο Σύριος εγκαταλείπει τη χώρα του για όλα αυτά τα δεινά που τον έχουν βρει. Commercial Bank of Syria, account number 93-18-777-50, έχουμε άλλα 11 δις δολάρια. Αλβανία που μας είχε απασχολήσει κάποτε, γιατί και αυτοί στην ουσία έπαιξαν το ρόλο τους σε μια άλλη χρονική περίοδος, ως πιόνια αυτού του παγκόσμιου καθεστώτος, που λιμένεται στις χώρες των διοικήσεων των χωρών. Πάμε στην Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, νούμερο 76-90-81-23-41, έχουμε 200 δις δολάρια στα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας. Που καλεστήκαν οι Αλβανοί να φύγουν και ούτω καθεξής και έπαιξαν και αυτοί στην ουσία ως πιόνια σε ένα παιχνίδι που παίζεται χρόνια τώρα, εξόντωσης του Έλληνα, και το οποίο εκδηλώνεται και στις μέρες μας. Σε συνδυασμό με αυτά, με την ύπαστη αρμονία του ΟΗΕ, με την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα, με τον πραγματικό και αποδεδειγμένο πλούτο που είχε αναρτηθεί, που είχε εμφανιστεί μάλλον και μας εμφάνισε ο Αρτέμις Οσόρας και υπάρχει σε όλα τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης και στην ουσία είναι τα παγκόσμια ταμεία και τα κέρδη των χωρών που υπογράφονται για τον ΟΗΕ και από όλους τους παγκόσμιους θεσμούς και αποτυπώνουν στην ακρίβεια ένα πραγματικό, αποδεδειγμένο και τεράστιο πλούτο που έχουν όλες οι χώρες, που δεν χρειάζεται να φύγει κανένας άνθρωπος από τον τόπο του. Φτάνει μόνο να αντιληφθεί τι συμβαίνει στον τόπο του, ποιος είναι ο υποεθνός και τι καλείται αυτός να πράξει για να αλλάξει όλη η διαδικασία και όλα να λειτουργούν προς όφελός του. Έρχεται μια πρόσφατη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα των Συρίων στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ, Γιάννη. Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Συρίων, καταραμένο, τι να πούμε, δηλαδή έχει πέσει κατάρα στην πατρίδα μας στη Συρία, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ τον ελληνικό λαό που μας φιλοξενεί και θα πρέπει να μάθουμε και να, όποιος δεν το ξέρει, ότι θα πρέπει να ζεβαστούμε την Ελλάδα και τα έθιμα της Ελλάδος. Εδώ δεν είναι Ισλαμικό κράτος. Εδώ δεν είναι το χαλιφάτο του ISIS. Εδώ όποιος θέλει πίνει την πύρα του, όποιος δεν θέλει δεν την πίνει. Όποιος θέλει να φάει χοιρινό το τρώει και όποιος θέλει δεν το τρώει. Όποια θέλει να βάλει μαντήλα συμπατριώτησά μου, τη βάζει. Όποια δεν θέλει δεν τη βάζει και τελειώνει η ιστορία. Είναι η ελευθερία. Γι' αυτό έγινε. Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού. Δηλαδή πάλι επαναλαμβάνω. Πρέπει να τελειώνουμε με το μεσαίωνα, είτε για τη Συρία, είτε για την Ελλάδα, να τελειώνουμε πλέον. Γιατί όπως είπε εδώ και ο αγαπητός Έλληνας πατριώτης, εδώ γίνεται μεγάλη μπίζνα. Παίζονται δισεκατομμύρια με αυτούς τους γκάγκστερ. Οι γκάγκστερ ποιοι είναι, οι ΜΚΟ. Μιλάμε για γκάγκστερ. Μιλάμε για, δηλαδή αυτές και ύπατη αρμοστία, τάχα, αρμοστία του ΟΗΕ, που εμείς οι Σύριοι την ονομάζουμε ύπατη αρπαστία του ΟΗΕ. Μιλάμε για πολύ χρήμα, για κλέψιμο, για απάτες. Έχετε ταξίδι με νόμιζα,
παραγγείλατε. Μα, μεθαύριο με έχουν καλέσει οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας για να καταθέσω για αυτά που γίνονται, για τα σόδομα και τα γόμαρα που γίνονται στην υπηρεσία ασύλου, αυτή η σατανική υπηρεσία ασύλου. Τι γίνεται δηλαδή? Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Δεν δίνουν τα ντοκουμέντα στους πρόσφυγες. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα είναι ένα πέρασμα. Οι πρόσφυγες, εκεί που θέλουν να πάνε, πού θέλουν να πάνε? Θέλουν να πάνε στο σταθμό του Μονάχου. Εκεί που έλεγε ο Κασαντζίδης στη δεκαετία του 50, του 60, που πήγαινε και ο Έλληνας, θα πάει και θέλει να πάει και ο Σύριος εκεί. Βεβαίως, τι να κάνει εδώ? Εδώ τι να κάνει, προς Θεού? Να κάνουμε εδώ την εικόνα. Ναι, μισό λεπτό, παιδιά, στο καλύτερο όμως. Συνέγινές μου, αδέρφια μου, Ελλάνια φίλη μου, όπως το λέω πάντα και στις ομιλίες μου, θα το θυμάστε κάποιοι. Το εξώδικο που από την αρχή έχει τεθεί ως υπερεφαίρωσή μας, θέλω να καταλάβετε όλοι οι Έλληνες, αλλά και οι Ελλάνοι πολεμιστές μας, πως θα πρέπει να αγωνιστούν με το μέγιστο βαθμό να αναγνωρίσουν όλοι οι Έλληνοι άνθρωποι στην Ελλάδα, αλλά και από ανταχού της γέας, που είναι υπαρχές ελληνισμός σε όλο τον πλανήτη, ότι με αυτή την εντολή αποπληρωμής, η οποία στέλνεται με εξώδικη διαδικασία, αυτό λέτε εσείς εξώδικο, απλά το στέλνουμε με εξώδικη διαδικασία, δεν τους κάνουμε δίκη, απλά τους ενημερώνουμε, είναι ένα πραγματικά χρυσό έγγραφο. Και όλα μας τα εξώδικα. Για να μην πούμε στο εξώδικο, θα πω αυτό. Όποιος δικηγόρος σας πει ότι το εξώδικο είναι τρίπιο, δεν είναι έτσι, και σας λέει την κάθε του παπαρολογία, να ξέρετε και να του λέτε ακριβώς με τα λόγου γνώσης. Εσύ είσαι τρίπιος, όχι το εξώδικο. Εσύ είσαι τρίπιος και στο μυαλό και οπουδήποτε αλλού φανταστείς. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα συνελληνάς. Το έγγραφο που έχει συνταχθεί, το πρώτο που κάνει το έγγραφο είναι να δηλώσεις αυτόχθον Έλληνας ηθαγενής. Κάντο ρε Ελληνά μου, κάντο ρε άνθρωπο ότι είσαι αυτόχθον Έλληνας ηθαγενής. Και είσαι ενάντια σε αυτή την ιδιωτική εταιρεία. Θέλω να ξέρετε ότι όλος ο πλανήτης είναι μια εταιρεία. Όλα τα κράτη είναι εταιρικά. Και δεν είναι τώρα. Είναι πολύ παλιά αυτή η γελιότητα όλων αυτών των υπανθρώπων. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες που εσείς τις λέτε μυστικές είναι ιδιωτικές. Τα δικαστήρια είναι ιδιωτικά. Όλη αυτή η γελιότητα είναι κάτι ιδιώτες. Με μετοχολόγιο πολύ συγκεκριμένο. Είναι χιλιάδες τα μυστικά που είναι δίπλα σας και πρέπει σιγά σιγά να τα αντιλαμβάνεστε και να τα μεταφέρετε στον κόσμο για να καταλαβαίνει όσο μπορεί ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ότι εσείς είστε πράγματα, αντικείμενα. Και ότι στο UCC το δικό σας, που δεν το ξέρετε τι είναι, το προσωπικό σας, αυτά τα ζώα χρεώνουν το κορμί σας, το σαρκείο σας, την ψυχή σας και δανειοδοτούν την εξέλιξη και την ανέλιξη του πλανήτη και φτιάχνουν την πλατφόρμα πώς θα σε δυναστεύσουν και πώς θα σε βάλουν σε αυτά τα καλούπια. Το αντιλαμβάνεσαι? Δεν πειράζει, θα το δεις λίγο αργότερα από το σύνδεσμο. Ωστόσο όμως, το πρώτο πράγμα που είναι από την αποπληρωμή, αυτό το τεράστιο έγγραφο, που δεν θα αλλάξει ποτέ λέξη και άστους να κάνουν ό,τι θέλουνε. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το έγγραφο δηλώνει ότι είσαι αυτόχθον Έλληνας ηθαγενής και έχεις δικαιώματα στα κληρονομικά σου κεφάλαια. Στις περιουσίες αυτές που είναι. Και όχι μόνο, μέσα αν διαβάσατε και σε όποια περιουσία είναι. Και μετά βοηθάει το πυροξούσιο που έχω πει στο Δήμο, γιατί αυτός είναι κράτος και που σήμερα έχουμε κρατική εξουσία. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε συμφωνία, κρυφή ή φανερή, ακόμα και σε ταμεία που ούτε καν τα έχετε γνωρίσει, ούτε πρόκειται να τα γνωρίσετε. Εδώ σας είπαμε δύο ταμεία, τρία ταμεία και πάλι τα πολλά. Σας είπαμε νούμερα και φοβηθήκατε από τα νούμερα. Φανταστείτε να σας πούμε αυτά που δεν ξέρετε. Και δεν φαντάζεστε πόσα είναι. Τα οποία είναι όλα δικά σας. Δηλαδή είναι του ανθρώπου. Σήμερα λοιπόν ο πλανήτης χτίζεται πάνω στον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπο. Και δεν χτίζεται καν για τον άνθρωπο, για να δυναστεύει και να φανίζει τον άνθρωπο. Πρέπει να το καταλάβετε. Στο μέγιστο βαθμό. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι που κάνει το εξώδικο είναι να ξεχρεώσει το εξωτερικό χρέος. Αυτό είναι το χρέος που ήρθε και μας κλάβωσε και φέραν όλα αυτά τα χαζαρόπεδα
με το ΔΕΛΤΑ ΜΙΠΑΦ και όλες τις αγορές οι δήθεν που δεν υπάρχουν αγορές. Και είναι όλες άφραγγες οι αγορές. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια τεράστια μπίζνα σύμφωνα με την τοποθέτηση και του Γενικού Γραμματέα των Σύριων στην Ελλάδα, που λαμβάνει χώρα χρόνια τώρα. Και οι μετανάστες, ανεξάρτητα από πού προέρχονται, στην ουσία είναι ως, τους διαχειρίζονται ως πιόνια. Ο άνθρωπος έχει φύγει από τη θέση που έχει σε όλο τον πλανήτη στην ουσία. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Ο άνθρωπος δυναστεύεται. Ο άνθρωπος βιώνει σε μια πραγματική κατάπτωση. Δεν είναι αυτό ο άνθρωπος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι η ώρα που πρέπει να αλλάξει. Τα πράγματα στη χώρα μας είναι πραγματικά επικίνδυνα. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις το μεταναστευτικό. Πολλοί αναρωτιούνται τι κάνει ο στρατός και ούτω καθεξής. Θα θέλω να σας θυμίσω ότι ο στρατός, όλα τα παλικάρια που οργίστηκαν και εμείς όταν υπηρετήσαμε, όλοι οι άρενες και θύλεν Έλληνες που πήγαν στο στρατό, στην ουσία οργίστηκαν να εκτελούν τις διαταγές, αναφαντιλογία στις διαταγές των ανωτέρων τους. Παρουσία των οικογενειών τους, παρουσία του δόγματος, παρουσία των, τοπικών αρχόντων πήραν όρκο να εκτελούν αναφαντιλογίες στις διαταγές των ανωτέρων τους. Οι ανώτεροι τους είναι οι πολιτικοί. Είναι οι πολιτικοί που εκλέγονται σε μια πραγματική βάση όμως από τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες και εκφράζουν στην ουσία τη θέληση του Έλληνα πολίτη. Βρουν και υπάρχουν για τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό και ο στρατός είναι κάτω από αυτούς. Γιατί στην ουσία εκφράζουν όλους εμάς. Σήμερα στην Έλληνά μου όλες αυτές οι διοικήσεις μέσα από τα γραφόμενα που υπόγραψαν και την ξεκάθαρη θέση που έχουν πάρει, αντιλαμβάνεσαι εσύ κάτι τέτοιο? Πώς να λειτουργήσει ο στρατός όταν εμείς οι ίδιοι, σε εισαγωγικά, μέσα από τις διοικήσεις που ορίσαμε το φετινό καλοκαίρι, τους δώσαμε τη δυνατότητα αυτοί οι πολιτευτές να ανοίξουν την πόρτα και μέσα από όλο αυτό το νομικό πλαίσιο να περπατήσουν όλους αυτούς τους μετανάστες και να τους εγκαταστήσουν όπου αυτοί θέλουν, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εσένα δεν σε ρώτησε κανείς. Ορίσανε το πλαίσιο για να συνοψίσουμε το πώς θα ζήσουν, πού θα ζήσουν, θα πληρώνονται και την ένταξή τους. Και είναι όλο χρηματοδοτούμενο. Λες και ότι ο μόνος που περισσεύει στη χώρα μας, Έλληνα πολίτης εσύ. Σήμερα βλέπεις ότι όλες οι δυνάμεις σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι και η Ευρωπαϊκή μέσα, είναι όλοι οι παγκόσμιοι θεσμοί μέσα, στοχεύουν στον ξεριζωμό σου Έλληνα πολίτη. Σήμερα διακυβεύονται πολλά στη μητέρα των μητέρων Ελλάς και θα δούμε ότι υπάρχει και ένας φόβος Έλληνα πολίτη για ενδεχόμενες συγκρούσεις. Με αυτό το δεδομένο, γιατί υπάρχει ένας φόβος, γιατί πραγματικά είναι τεράστια τα νούμερα των μεταναστών και έχεις και μια Τουρκία που σου χτυπάει συνέχεια την πόρτα, θα σας δείξω κάποια δημοσιεύματα για να δείτε και τι ρόλο θα παίξουν κάποιοι κομματικοί μηχανισμοί, όχι ότι είναι η πρώτη φορά που κινούνται σε αυτή τη διαδικασία, σε συνδυασμό με τους πρόσφυγες. Τι θα κάνει το ΚΚΕ σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία? Το γνωρίζατε, λέει, ότι σε περίπτωση πολέμου της Ελλάδος με άλλη χώρα, το ΚΚΕ με άλλη χώρα, δεν μιλάει για την Τουρκία, γενικά, όποια χώρα και να είναι αυτή, έχει δώσει εντολή στα μέλη του να μην πολεμήσουν. Όσο απίστευτο για εσάς ακούγεται, είναι αλήθεια ότι αποφασίστηκε στο 19ο συνέδριο του κόμματος του 2013. Αν για παράδειγμα ο Ερντογάν επιτεθεί στο Εύρος, το Αιγαίο, του ΚΚΕ έχει δώσει εντολή να δημιουργηθεί κομμουνιστικό στρατός, ο οποίος θα πολεμήσει τον εγχώριο καπιταλισμό. Άρα δεν έχει δώσει εντολή να μην πολεμήσει. Έχει δώσει εντολή να πολεμήσει. Αλλά άλλον αντίπαλο. Εσωτερικά τη χώρα μας. Εμάς τους ίδιους δηλαδή, δηλώνει το ΚΚΕ, που κάθε τόσο σου ζητάει την ψήφο. Με λίγα λόγια, τη στιγμή που οι Έλληνες θα πολεμούν τους Τούρκους, το ΚΚΕ θα δημιουργήσει δεύτερο μέτωπο στο εσωτερικό της χώρας, βοηθώντας προφανώς τον εξωτερικό εχθρό στο έργο του. Το αντιλαμβάνεσαι, Έλληνα πολίτη, ότι αυτά συμβαίνουν? Στο έχουν πει, στο έχουν δημοσιεύσει. Πάμε και σε ένα άλλο αγωνιστικό κάλεσμα σε πρόσφυγες.
Οι 85.000 εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, νεκροί στις θάλασσες, οι άδειες συνθήκες στα hot spot και τα κέντρα φιλοξενίας στο ΜΚΟ, είσαι και σε αστυνομικά τμήματα συνθέτουν το προσφυγικό δράμα. Η κυβέρνηση και τα κόμματα που περνούν τα περιεριστικά σχέδια για την ειρήνη και την ευημερία, επισημαίνει ανακοίνωση του ΚΚΕ. Με αφορμή, οι επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι υποκλητικές κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει όλους τους ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς αποτελούν μεταξύ άλλων και το λείπασμα για την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Το ΚΚΕ τονίζει, η ανακοίνωση εκφράζει την αλληλεγγύη τους πρόσφυγες και μετανάστες του εργατικού, αντιπεριαλιστικού και λαϊκού κινήματος να συμβάλλουν στο μόνο κόμμα που πάει κοντά στο τελευταίο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο. Και τον υπεριαλισμό, δηλαδή την προσφυγιά και την μετανάστευση, που παλεύει για τα δικαιώματα όλων των εργατών, στέκεται απέναντι στον εθνικισμό και τον ρατσισμό που εκτρέφει δολοφονικά, ακροδεξιά, ρατσιστικά μορφώματα. Αγωνιστικό κάλεσμα στους πρόσφυγες. Συνδυάστε τον εσωτερικό στρατό με τους πρόσφυγες. Είναι άδικο πραγματικά να δεχόμαστε ως Έλληνες πολίτες δύο τίτλους, δικούς τους τίτλους, δύο ψεύτικα μορφώματα δικά τους. Τα οποία έναν μανδύα ψεύτικο, το οποίο καλούν και το φορούν στον Έλληνα πολίτη, του ρατσισμού και του φασισμού. Τα οποία είναι δικά τους μορφώματα και σε καμία των περιπτώσεων ο Έλληνας δεν υπήρξε ούτε ρατσιστής ούτε φασίστας. Όλα αυτά τα μορφώματα έχουν δημιουργηθεί από όλο αυτό το παγκόσμιο καθεστώς, λιμένονται μέσα στις διοικήσεις των χωρών και δει στη χώρα μας για να απολώνουν την κοινωνία, χρηματοδοτούνται για να μπορούν να εφαρμόζουν την πολιτική τους και να ψηφίζονται όλα αυτά τα νομικά πλαίσια. Σήμερα όμως, Έλληνα πολίτη, είναι η ώρα που πρέπει να πάρεις θέση εσύ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλοι έχουν πάρει θέση. Η Ελλήνων Συνέλευση, η συνέλευση των Ελλήνων, η συνέλευση όλων των Ελλήνων πολιτών είναι γεγονός. Έχουν ιδρυθεί σε κάθε Δήμο, είναι τοπικοί αυτόνομοι οργανισμοί. Που άκουσες και νωρίτερα τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης, τον Αρτέμι Σόρα, για να μιλάει για ένα τεράστιο έγγραφο το οποίο καλείσαι να εκτελέσεις μέσα από τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης και να δηλώσεις ξεκάθαρα στην ουσία σε όλους αυτούς τους θεσμούς, δίνοντάς τους μια εντολή εξουσιοδότηση απλοπληρωμής όλων των χρεών σου με την ιδιότητα του Έλληνα αυτόχθονου κυρίαρχου Ιθαγενή, που δεν έχει καμία σχέση με όλες αυτές τις εταιρείες. Είναι επιτακτική ανάγκη η συστράτευση όλων των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να αντιληφθούμε πραγματικά τι έχει συμβεί. Όλα αυτά έχουν συμβεί και έχουν εκτελεστεί στη χώρα μας. Έχουμε χιλιάδες αδέρφια μας που έφυγαν και πολλοί ετοιμάζονται να φύγουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει όλοι να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στη θέση που έχουν πάρει όλοι αυτοί οι θεσμοί που δυναστεύουν τον πλούτο μας και διαμορφώνουν αυτό το άθλιο περιβάλλον που διαβιώνουμε όλοι εμείς. Σίγουρα θα ακολουθήσουν επόμενες εκπομπές που θα δούμε και στη λεπτομέρεια τον κάθε νόμο που εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή μας και θα δούμε και πραγματικά τι έχει εκτελεστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την Ελλήνων Συνέλευση, από τον Αρτέμι το Σόρα, τι έχει στη φαρέτρα του ο Έλληνας πολίτης για να πάρει μια ξεκάθαρη θέση δίχως βία, με νόηση, ως Έλληνας πολίτης να συστρατευτεί στο δικό του τοπικό αυτόνομο οργανισμό και να πάρει στα δικά του χέρια την διοίκηση της χώρας του. Γιατί σήμερα οι διοικήσεις όρισαν και διαμόρφωσαν αυτό το περιβάλλον. Η διοίκηση πάλι θα καλεστεί να το αλλάξει. Μία διοίκηση όμως που θα πρέπει να μετέχεις εσύ, Έλληνα πολίτη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εμείς απαξιώσαμε, δεν μετέχαμε στις εκλογικές διαδικασίες. Σήμερα το αντιλαμβανόμαστε, πληρώνουμε, αν το θέλετε, αυτή την ανδράνεια και την μη συμμετοχή στα κοινά ως Έλληνες πολίτες, δίνοντάς τους τη δύναμή μας, δίνοντάς τους την πρόσβαση στα ταμεία μας, δίνοντάς τους τα πάντα. Και σήμερα εμείς πεθαίνουμε, εμείς χάνουμε τη χώρα μας, εμείς χάνουμε την πατρίδα μας και ούτω καθεξής. Άρα εμείς πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι σε όλους αυτούς και να μπουν τα πράγματα στην ορθή τους θέση και σε μια πραγματική αληθινή βάση
που εσύ ως Έλληνας πολίτης θα ορίσεις τη ζωή σου, το μέλλον σου και θα πάρεις στα χέρια σου τον πλούτο σου και τη δύναμή σου και ένα πραγματικό πλούτο που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια και έχει αναρτηθεί παντού. Δύναμη φως αδέρφια, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε επόμενες εκπομπές που θα αναλύσουμε περαιτέρω αυτό το τεράστιο θέμα του μεταναστευτικού που απασχολεί χιλιάδες αδέρφια μας εκεί έξω. Δύναμη φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Αδέρφια Ελλάδα, φίλοι μου, συμπολεμιστές μου, η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων, το δίκαιο θα το πάρουμε στα χέρια μας. Ξέρετε ότι το παρακράτος και το καθεστώς παίζει άσχημα παιχνίδια. Θα παίξω μέχρι το τέλος και εσείς. Παρτεύει, μαζί σου, μαζί σου. Ενώστε τους Έλληνες όλους. Μαζί σου μέχρι το τέλος. Μαζί σου μέχρι το τέλος. Μέσα μου δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φωνή. Στις ζαλιβές σύρε χορό φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή αυτή η γη έχει φωνή. Φως, σαν κεραυνός σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Πόνοι καιροί, Κρήτη και Πόρτος δυο καημοί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή. Σε να κνές, βλέμμα θα πω λάμψη κρύφη. Πιες, φαρμάκι πιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Πόνοι καιροί, σαν αβατός από παιδί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή.
άφησε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, κι άμα στους δυο μια προσευχή. Αγώνει καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνει καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Αγώνει καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Αγώνει καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.